Cross-legging. Είπε και κάποια πράγματα ο Δημήτρης. Το cross-legging έχει μπει στη ζωή μας, το κάνουμε για κάποια πράγματα και έχει μπει και στη διαθλαστική χειρουργική. Χρειάζεται, ας μας πει η Εύη. Καλημέρα και από μένα. Το θέμα που θα αναπτύξω είναι όντως αν υπάρχει ρόλος του cross-legging στην διαθλαστική χειρουργική. Η λογική αυτής της ιστορίας είναι ότι το cross-linking ξέρουμε ότι στοχεύει στην αύξηση της βιομηχανικής σταθερότητας του κερατοειδούς με σκοπό την αναστολή της εκτατικής διαταραχής. Όμως δεν επεμβαίνει στην οπτική οξύτητα όσο θα θέλαμε, δεν βελτιώνουν οι ασθενείς, δηλαδή δεν βελτιώνουν την οπτική τους οξύτητα έτσι ώστε να αποκτήσουν μια λειτουργική όραση. Συνεπώς, γιατί να μην κάνουμε ένα συνδυασμό αυτών των δύο τεχνικών για να έχουμε και βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Θα σας κάνω μία αναφορά επιγραμματικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί αυτής της τεχνικής, του cross-linking με διάφορες τεχνικές διαθλαστικής χειρουργικής, που θα μπορούσε το καθένα να ήταν μία διάλεξη από μόνο του. Ξεκινώντας με το πρώτο που είχε αναφερθεί, αναφέρθηκε σχεδόν μάλλον ταυτόχρονα από τον κύριο Κιμιονή και τον κύριο Κανελόπουλο το 2009, όπου εφαρμόσανε σε ασθενείς με κερατόκονο τόπο guide εκτομές PRK. Είναι ένα πρωτόκολλο που έμεινε με την ονομασία Athens Protocol, το οποίο το υποστήριξε πολύ ο κύριος Κανελόπουλος. Και αυτό που βρέθηκε είναι ότι βελτιώθηκε όντως το σφαιρικό ισοδύναμο, η διορθούμενη και η μη διορθούμενη οπτική οξύτητα, καθώς και τα κερατομετρικά. Ο κύριος Κιμιονής το είδε λίγο διαφορετικά και αποφάσισε, αντί να κάνουμε αφαίρεση του επιθυλίου και τόπο guide PRK, γιατί να μην κάνουμε PTK, με ένα βάθος 50 μικρά, με τη λογική ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, πάνω στον κόνο το επιθύλιο είναι πολύ πιο λεπτό, άρα κάνοντας μια σταθερή εκτομή 50 μικρών, τρώμε και λιένουμε λίγο τον κόνο του κερατόκονου. Και όντως από τις εργασίες, μετά από μια εργασία με μεγάλο χρόνο παρακολούθησης, αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι βελτιώθηκε αρκετά η μη διορθούμενη οπτική οξύτητα. Από την ίδια ομάδα του κύριου Κιμιονίου, ο κύριος Κονταδάκης, φέτος, το 2016, έδειξε μια εργασία όπου συνέκρινε ασθενείς που έγινε PTK και σε ασθενείς που δεν κάναν PTK. Και εδώ πάλι έχει μεγάλη διαφορά η μη διορθούμενη οπτική οξύτητα. Και στις δύο ομάδες υπήρχαν βελτιώσεις, αλλά εκεί που δείχνει μεγάλη βελτίωση είναι η μη διορθούμενη οπτική οξύτητα. Γενικά θα μπορούμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες όταν θέλουμε να συνδυάζουμε excimer laser και cross-linking σε ασθενείς με κερατόκονο. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε παραπάνω από 50 μικρά στρώμα. Το ελάχιστο πάχος του υπολοιπόμενου στρώματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 μικρά. Εννοείται ότι αν θα κάνουμε PRK μιλάμε για τόπο guide εκτομές. Και δείχνει αυτό που εφαρμόζει ο κύριος Κιμιονής, η αφαίρεση του επιθυλίου με PTK, να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ένθεση των δοκερατικών δακτυλίων είναι και αυτό, αποτελεί και αυτό μια διαθλαστική επέμβαση. Ξέρουμε ότι βελτιώνει στην οπτική οξύτητα, δεν συμβάλλει όμως στη σταθεροποίηση του κερατοειδούς σε έναν ασθενή με κερατόκονο. Άρα μπορούμε, χρησιμοποιώντας αυτόν τον συνδυασμό, να πετύχουμε και βελτίωση της οπτικής οξύτητας, αλλά και σταθεροποίηση του κερατοκόνου. Και όντως υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες. Εδώ απλά παρουσιάζω τρεις αναφορικά που δείχνονται σε διάφορες χρονιές, από το 2011, το 2013 και το 2016, που όλες αυτές οι εργασίες δείχνουν και σταθεροποίηση αλλά και βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Όλα αυτά βέβαια που ανέφερα ως τώρα αφορούσαν ασθενείς με κερατόκονο. Τι γίνεται σε έναν ασθενή που έχει απλά μια αμετροπία, έχει μια μοιοπία. Και εδώ σκεφτήκαμε ότι γιατί σε οφθαλμούς που ξέρουμε ότι σε οφθαλμούς που υποβάλλονται σε διόρθωση υψηλής μοιοπίας με τη χρήση του excimer laser υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της εκτασίας. Οπότε να χρησιμοποιήσουμε, το ξέρουμε όμως ότι και το cross-linking μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση αυτή της εκτασίας. Άρα γιατί να μην το κάνουμε μαζί. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή cross-linking για την πρόληψη τώρα πια της εκτασίας σε έναν κερατοειδή που υποβάλλεται σε διαθλαστική επέμβαση. Μια εργασία μεγάλη με αρκετά περιστατικά και μεγάλο χρόνο παρακολούθηση είναι από τον κύριο Κανελόπουλο, όπου είναι και λίγο ένθερμος υποστηρικτής αυτό το LASIK extra τεχνικής όπως λέγεται. Είναι για ασθενείς όπου, συγκριτική μελέτη με ασθενείς όπου εφάρμοσε και απλό LASIK ή LASIK extra και βρέθηκε να έχει μια μικρή βελτίωση, να έχει καλύτερα αποτελέσματα στο LASIK extra. Και όταν
ένα χρόνο πριν έκανε πάλι μια αντίστοιχη εργασία, όπου εδώ με 3 μήνες παρακολούθηση, η απόκληση, η διαθλαστική απόκληση με σφαιρικό ισοδύναμο συν πλην 50, στο Λαζίκα έξτρα ήταν στο 88%, μικρότερο από, στο 88% είχε μικρότερη απόκληση, ενώ στο απλό Λαζίκ ήταν στο 65%. Εδώ όμως υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά σε αυτή τη τεχνική. Ποιο πρωτόκολλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πόση συνολική ενέργεια θα πρέπει να εφαρμόσουμε με το cross-linking, επηρεάζει το cross-linking μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα τη μεταχειρητική διάθλαση. Ξέρουμε ότι δουλεύει και μετά. Άρα μπορεί να έχουμε μετά από μια διόρθωση μοιοπία ένα υπερμετροπικό μάτι. Και τέλος, πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μεταχειρητικό haze. Με την ίδια λογική, σκεφτήκανε μήπως μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στην υπερμετροπία. Γνωρίζουμε ότι στην υπερμετροπία ο κίνδυνος είναι της υποστροφής. Άρα, γιατί να μην κάνουμε και εδώ ένα cross-linking, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτή την υποστροφή. Πάλι ο κύριος Κανελόπουλος, ο οποίος είναι λίγο επιθετικός σε αυτά, έχει κάνει μια εργασία με περιστατικά με υπερμετροπία και βρήκε ότι είχε η ομάδα χωρίς να έχει κάνει cross-linking είχε μεγαλύτερο regression σε σχέση με την ομάδα που έκανε cross-linking. Όλα αυτά που είπαμε είναι ουσιαστικά είναι κάποιες τεχνικές οι οποίες είναι με ερωτηματικά. Σίγουρα το Λαζίκα έξτρα μπορεί κάποιος γιατρός να το σκεφτεί αν είναι επιθετικός, αν έχει κάποιο περιστατικό το οποίο βρίσκεται σε γκρίζα ζώνη. Προσωπικά δεν είμαι τόσο επιθετική χειρουργός. Εκεί όμως που σίγουρα έχει θέση το cross-linking είναι μετά από Λαζίκ όταν έχουμε ασθενείς που έχουν εκτασία. Τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Χιρούδης. Εγώ επιγραμματικά μόνο θα αναφερθώ για τους παράγοντες κινδύνου εκτασίας. Όπως είπαμε, είναι η μεγάλη εκτομή, είναι όταν έχουμε πολυπόμενο στρώμα κερατοειδούς κάτω από 250 μικρά, όταν υπάρχει λεπτός, προϋπάρχει λεπτός κερατοειδής, η μικρή ηλικία του ασθενούς ή όταν υπάρχει προϋπάρχουσα παθολογία κερατοειδούς η οποία δεν διαγνώστηκε. Για ιστορικούς λόγους αναφέρω την πρώτη εργασία που αναφέρθηκε σε αυτή την θεραπεία από το Χαβέζι το 2007, ο οποίος εφάρμοσε cross-linking σε ασθενείς που είχαν κερατεκτασία μετά από Λαζίκ και μετά από 25 μήνες παρακολούθηση βρέθηκε να έχει σταθεροποιηθεί, να έχει βελτιώσει την εξέλιξη της κερατεκτασίας. Έκτοτε υπήρχαν πάρα πολλές, υπάρχουν μάλλον πάρα πολλές εργασίες που αναφέρονται σε αυτή τη θεραπεία. Κάποια tips μόνο θα αναφέρω, ότι δείχνουν ότι σταθεροποιεί τη μη διορθούμενη οπτική οξύτητα, αλλά έχει μικρότερη θετική επίδραση σε σχέση με αυτό που πετυχαίνουμε στους κερατοκονικούς ασθενείς. Αντίθετα, παρουσιάζει βελτίωση η διορθούμενη οπτική οξύτητα. Επίσης, παρουσιάζει μικρότερη επίδραση στον αστιγματισμό σε σχέση με τους κερατοκονικούς ασθενείς. Και τώρα δούμε κάτι εντελώς καινούριο. Εδώ πια χρησιμοποιείται το cross-linking το ίδιο σαν διαθλαστική επέμβαση. Είναι το καινούριο μηχάνημα της Avendra, το KXL2, όπου χρησιμοποιεί αυτά τα pattern με βάση το τι θέλει να διορθώσει. Αν θέλουμε να διορθώσουμε μοιοπία, εφαρμόζουμε cross-linking στο κέντρο με σκοπό να επιπεδώσουμε λίγο τον κερατοειδή και να μειώσουμε τη μοιοπία και αντίστοιχα δημιουργούνται αυτά τα pattern σε περίπτωση που θέλουμε να διορθώσουμε αστιγματισμό ή υπερμετροπία. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Έψαξα να βρω κάποια, θα σας πω βέβαια κάποιες δυσκολίες που έχει, γιατί ο σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να γίνει, για να έχουμε και κάποιο όφελος, να γίνει πάνω από το επιθήλιο. Γιατί αν αναξήσουμε το επιθήλιο, ίσως κάνουμε και ένα PRK. Οπότε το πρώτο πρόβλημα σε μια τρας επιθήλιαλη εφαρμογή του cross-linking είναι το ότι έχουμε μειωμένη είσοδο της ακτινοβολίας μέσα στο στρώμα. Η λύση που έχει προταθεί για αυτό το πρόβλημα είναι να αυξήσουμε την ενέργεια της UV ακτινοβολίας που φτάνει μέχρι και τα 45 μιλιβάτ. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το ότι έχουμε μειωμένη διεισδυτικότητα της ριβοφλαβίνης όταν υπάρχει το επιθήλιο. Και εδώ η λύση που έχει προταθεί είναι να εφαρμόζουμε πρώτα ριβοφλαβίνη μαζί με τον βεζαλκόνιο που όπως γνωρίζουμε σπάει τους δεσμούς του επιθηλίου για 4 λεπτά και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε το διάλειμμα της ριβοφλαβίνης για τα επόμενα 6 λεπτά. Επειδή είναι μια πολύ νέα τεχνική, ψάχνοντας να βρω κάποιες δημοσιεύσεις, δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο, εκτός από κάποιες αναφορές που γίνονται για ένα κέντρο στη Σιγκαπούρη και ένα στη Γερμανία, όπου εφαρμόστηκε στην πρώτη περίπτωση σε ασθενείς με μοιοπία και μετά από 9 μήνες βρέθηκε μία μείωση κατά 0,75. Και τη δεύτερη εργασία που έγινε στη Γερμανία ήταν σε 2 ομάδες. Η μία ομάδα ήταν με μοιοπία μέχρι 2 βαθμούς από 1-2
και η δεύτερη ομάδα από 2-3 και έδειξε μια σημαντική βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για πολύ μικρά νούμερα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί, θα το δούμε στο μέλλον. Αυτή είναι μια εργασία που δημοσίευσε ο Κανελόπουλος, χρησιμοποιώντας το πίξελ σε ασθενείς με υπερμετροπία. Έβαλε 5 οφθαλμούς που αφαίρεσε το επιθύλιο και 5 που άφησε το επιθύλιο και βρέθηκε μια μείωση υπερμετροπίας, τα νούμερα που βλέπετε, 0,75 και κατά 0,85. Κλείνοντας, αυτό που έχω να πω ότι είναι όλα ξεκίνησαν από αυτήν εδώ την εικόνα που είναι γνωστή σε όλους μας. Η πρώτη εικόνα που είδαμε τον κερατοειδή, πώς σκληραίνει μετά από εφαρμογή cross-linking. Έκτοτε, μιλάμε για διόρθωση μαζί με excimer laser, για δαχτυλίδια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαθλαστική και πλέον μήπως και το ίδιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως διαθλαστική επέμβαση. Γεννιούνται όμως πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιο πρωτόκολλο θα χρησιμοποιήσουμε, πόσο χρόνο. Τρέξτο, τελείωσε. Πόσο συνολική ενέργεια, ασφάλεια, επιθύλιο. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι το cross-linking είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους χειρουργούς του κερατοειδούς, με πολλές δυνατότητες, οι οποίες θα πρέπει να μελετηθούν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάει λίγο πίσω στον χρόνο, ας βγάλουμε να ψηφίσουμε στο τρίτο debate. LASIK, PRK, SMILE. Ποια είναι η καλύτερη τεχνική, Λεωνίδα και Δημήτρη, επειδή ουσιαστικά, εντάξει, οι περισσότεροι έχουν μια άποψη και εγώ δεν θα πω τίποτα το διαφορετικό από την προηγούμενη. Τρέξτε τα λίγο γρήγορα να κερδίσουμε λίγο το χρόνο, το χαμένο, γιατί το πρωί πάντα ξεκινάμε λίγο αργότερα και αυτό μας καταδιώκει όλη τη μέρα. Έλατε, ναι. Το δεύτερο, το Best Refractive Surgery. Από το επόμενο, έτσι. Το τρίτο debate. Λοιπόν, ψηφίστε.